Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με αυτήν την επίσκεψη βεβαίως του Αυστραλού ομογενή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε ένα άλλο θέμα που μας καίει πάρα πολύ, μιας και καίει το ενδεχόμενο αύξηση των εισιτηρίων στα νοσοκομεία. Γι' αυτό το θέμα να καλησπερίσουμε τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Νίκο Ραπτόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε διοικητά. Καλησπέρα κύριε Ασαουκού και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να πούμε βεβαίως ότι είναι δυσάρεστη η είδηση αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω βεβαίως αν έχετε λάβει κάποια σχετική εντολή για να αρχίσετε να εφαρμόζετε σταδιακά αύξηση των εισιτηρίων στα νοσοκομεία. Όχι, δεν υπάρχει επίσημα τέτοια εντολή ακόμη κυρία Σόκου. Θα έλεγα εγώ, αυτό είναι δυσάρεστο αν συμβεί βεβαίως. Θα σας έλεγα όμως το ευχάριστο εγώ, κάτι άλλο, ότι εντός των ημερών έχουμε ενημερωθεί ότι θα έρθει επισήμως, ήδη ήρθε ένα έγγραφο από το Υπουργείο που μας λέει τις κατευθύνσεις για τους μη ασφαλισμένους, το πώς θα συμπεριφερόμαστε, πώς θα, εν πάση περιπτώσει, θα νοσηλεύουμε αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει την ασφάλειά τους για οικονομικούς λόγους. Επομένως, αυτό είναι το επίσημο και το ευχάριστο, θα έλεγα. Το άλλο που μου είπατε εσείς, ακόμη επισήμως δεν έχουμε καμιά ειδοποίηση από το Υπουργείο. Το επίσημο και το ευχάριστο θα είναι αν σας λένε ότι τους μη ασφαλισμένους θα τους χειρίζεστε όπως και έναν ασφαλισμένο. Ακριβώς. Αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό. Γιατί αυτό υπάρχει... είναι θετικό. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και το ξέρετε γιατί το χειρίζεστε και εσείς προσωπικά, κύριε Ραπτόπουλε, εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα νοσοκομεία Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολης, που αφορά βεβαίως στο πλήθος των ανασφάλιστων ανθρώπων οι οποίοι και καταλήγουν να έρχονται να ζητούν βοήθεια από το νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κύριε Σόκου, εγώ να σας πω ότι και το Δημότικο και η Αλεξανδρούπολη δεν διώξαμε κανέναν ασφάλιστο. Προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους να τους εξυπηρετήσουμε. Εάν αυτή τη στιγμή μας ακούνε ανασφάλιστοι, θα ξέρουν ότι πράγματι έτσι είναι. Και όχι μόνο από τη δική μας περιοχή, αλλά και από άλλες περιοχές μη ευθύνης του νοσοκομείου Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολης, του νοσοκομείου Εύρου. Εν πάση περιπτώσει, ας το λέμε έτσι, γιατί πρέπει να το συνηθίσουμε. Επομένως, το ότι θα αυξηθεί το εισιτήριο, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Το έχω ακούσει και εγώ, όπως και εσείς. Αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Μπορώ να επιβεβαιώσω ακριβώς το αντίθετο, ότι ανασφάλιστοι από εδώ και πέρα και επίσημα πλέον, και επίσημα, θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα νοσοκομεία. Βεβαίως το θετικό θα ήταν να μην αυξηθούν τα εισιτήρια, από την άποψη ότι οι μεν μπορεί να είναι ανασφάλιστοι, οι δε ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον των ανθρώπων που καταλήγουν στο νοσοκομείο είναι χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν έχουν και τη δυνατότητα. Και το βιώνετε και εσείς σε καθημερινή βάση όταν έρχονται να ζητήσουν κάποιες υπηρεσίες και πρέπει να περάσουν αναγκαστικά από το ταμείο, κύριε Ραπτόπουλε. Συμφωνώ απολύτως, κυρία Σόκου. Εμένα η προσωπική μου άποψη, βεβαίως στα 25 χρόνια της ιατρικής μου, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία αυτή. Έτσι ξεκίνησε τέλος πάντων το ΕΣΥ στην Ελλάδα, έτσι θα έπρεπε να συνεχιστεί. Δυστυχώς η οικονομική κατάσταση που βρίσκεται άρα μας αναγκάζει να κάνουμε και τέτοια πράγματα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει, πριν φτάσουμε, κυρία Σόκο, μια μεγάλη συζήτηση βεβαίως αυτή, θα έπρεπε τα νοσοκομεία, αν λειτουργούσε μια πρωτοβάθμια περίθαλψη πολύ σωστότερη, τα νοσοκομεία δεν θα είχαν αυτή την πληθώρα των ασθενών. Και ίσως θα μπορούσε να ξοδεύει και λιγότερα χρήματα βέβαια και να μπορέσει να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Σαφέστατα. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση γιατί ξέρετε ότι ειδικά στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου από πρωτοβάθμια περίθαλψη πάσχουμε και το λέμε εδώ και χρόνια. Καταλήγουν όλα τα περιστατικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπως καταλήγουν τα περισσότερα περιστατικά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και δεν θα έπρεπε καν. Ακριβώς, ακριβώς. Την πρωτοβάθμια περίθαλψη πιστεύω ότι δεν τα πάμε και τόσο καλά. Είναι προσωπική άποψη, σας λέω, και εμπειρία. Δεν τα πάμε και τόσο καλά και ξέρουμε όλοι πώς είναι δυνατόν όταν δημιουργείς ένα σύστημα να είναι δυσαρεστημένοι και αυτοί που εξυπηρετούνται και αυτοί που εξυπηρετούν. Εννοώ δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια περίθαλψη έχουμε γιατρούς που είναι δυσαρεστημένοι και οπωσδήποτε και οι εθνείς που είναι δυσαρεστημένοι. Αυτό είναι το περίεργο.
πώς είναι δυνατόν είναι και οι δύο δυσαρεστημένοι. Αν ήταν ένας από τις δύο κατηγορίες, θα λέγαμε εντάξει, κάτι να διορθώσουμε. Επομένως, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να το δούμε από την αρχή την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το τι θα πρέπει, πώς θα πρέπει να τη λειτουργήσουμε. Κύριε Ραπτόπουλε, να περάσω λίγο σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία και μπορεί να διαχειρίζεστε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ξέρουμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία σας χρωστούν υπέρογκα ποσά και καλείστε κάθε φορά με τα χρήματα που θα δεήσει να στείλει το Υπουργείο ή τα ασφαλιστικά ταμεία να αντιμετωπίσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή πώς βρίσκεστε και πού βρίσκεστε, σε τι σημείο βρίσκεστε? Κύριε Σόκου, θα τα πω λίγο απλά. Έχουμε χρήματα αυτή τη στιγμή για να πληρώσουμε τα ληξιπρόθεσμα και ό,τι χρωστάμε στους προμηθευτές και το Υπουργείο μας πιέζει να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα και δυστυχώς αυτή τη φορά είναι πολλά τα χρήματα να διαθέσουμε και καθυστερούμε, δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε, επαναλαμβάνω, ληξιπρόθεσμα. Το πρόβλημα όμως είναι ο προϋπολογισμός του 2013. Είναι πάρα πολύ χαμηλός, έχουμε δυσκολία λίγο μετά το μέσο του χρόνου, περάσαμε το μισό χρόνο και δύο μήνες περίπου και τα χρήματα που μας μένουν μέχρι τέλος της χρονιάς για το 2013 είναι πολύ λίγα και υπάρχει πρόβλημα ακριβώς λειτουργίας του νοσοκομείου. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό θα μας βοηθήσει η εμπειρία των τριών χρόνων, πιστεύω να τα καταφέρουμε, αλλά έχουμε δυσκολία. Έχουμε μια δυσκολία με τον προϋπολογισμό. Μας λείπει ένα ποσό χρημάτων. Γιατί δεν θα πρέπει να το κρύψουμε, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε. Μας λείπει ένα ποσό χρημάτων περίπου στο 1 εκατομμύριο μέχρι τέλος χρονιάς. Γιατί καθημερινά μελετούμε και βλέπουμε τα χρήματά μας που πάνε και πόσο λιγοστεύουν. Ειλικρινά, καθημερινά, εκτιμούμε ότι πράγματι είμαστε μεταξύ 700 και 1 εκατομμυρίου που θα μας χρειαστεί μέχρι τέλος χρονιάς για να τη βγάλουμε, για να βγάλουμε τη χρονιά τουλάχιστον. Ίσως λίγο χωρίς αγωνία. Επειδή τα μαθηματικά είναι μαθηματικά, πόσα σας οφείλουν τα ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Δίκητα? Τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ξέρετε, μας οφείλουν 45 εκατομμύρια. Δεν μας έχουν πληρώσει και καθόλου. Αυτά που μας έρχονται είναι επιχορηγήσεις από το Υπουργείο. Βεβαίως, αυτό λέμε, ότι κανονικά αν ερχόταν τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να σας αποδώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί αλχημίες και μαγικά με χρήματα που μπορεί να στέλνει το Υπουργείο. Την ίδια ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία παίρνουν χρήματα από μένα, αλλά δεν σας τα αποδίδουν εσάς όταν εγώ νοσηλεύομαι. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι. Μαγικά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Παρακαλώ. Έγινε, εάν, για να ξέρει ο κόσμος, εδώ και ένα χρόνο περίπου δουλεύουμε με ημερήσια νοσήλια κλειστά, δηλαδή είναι, παραδείγματος χάρη, σκολικοδίτιδα ή χολή που γίνεται, είναι συγκεκριμένες ημέρες και ένα συγκεκριμένο ποσό που πρέπει να πληρώνει το ταμείο. Παραδείγματος χάρη, κάνοντας ένας μία σκολικοδίτιδα, θα πρέπει στις 24 ώρες να φύγει και το ταμείο να πληρώσει 2.000. Επομένως αυξήθηκαν. Αν τα ταμεία μας πληρώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε, αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αλλά πιστεύω και όλα τα νοσοκομεία, συγκεκριμένα εμείς, θα έχουμε ένα πλεόνασμα γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια, έτσι το έχουμε εκτιμήσει. Τι σας λένε για αυτά τα χρήματα? Αυτά τα χρήματα... Υπερπίστεως και πατρίδος υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων? Υπέρ του κράτους, υπέρ των ασφαλιστικών, όπως ξέρετε τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Σίγουρα ο ΠΗ που πρέπει να πληρώνει τα χρήματα και τα ταμεία, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί, κάθε υπουργός βάζει ένα στόχο για να εξηγιάνει τον ΕΟΠΗ, φαίνεται όμως ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε, έχω πάντα ελπίδα, ότι ο καινούριος υπουργός θα καταφέρει να εξηγιάνει τον ΕΟΠΗ. Εδώ είμαστε να το δούμε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν σας ζήτησαν και εσάς τα στοιχεία του πόθεν έσχε σας, κύριε Δικητά. Από όσο γνωρίζουμε, έχουν μπει σε μια διαδικασία για να ψάξουν το πόθεν έσχεσαι στο δικό σας, των αναπληρωτών, όλων βεβαίων των διοικητών σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Βεβαιότατα το γνωρίζω και βεβαίως έγινε και στην πρώτη χρονιά που είχαμε αναλάβει, ξαναέγινε και τώρα μετά από τρία χρόνια ξαναγίνεται. Και αυτό είναι μια υποχρέωση, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια υποχρέωση να στέλνουμε το πόθεν έσχεσαι κάθε χρόνο. Μας έρχεται και στέλνουμε το στο Υπουργείο κάθε χρόνο. Οι διοικητές, οι αναπληρωτές τουλάχιστον. Να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζήτησή μας, γιατί είπατε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου δεν ξέρουμε το τι θα γίνει και αν μπορούμε να βρούμε αυτό το 1 εκατομμύριο που θα μας λείπει, που το χρειαζόμαστε για τα λειτουργικά μας έξοδα, την ίδια ώρα που χρωστάει κάποιος 45 εκατομμύρια, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, κοινώς το κράτος πάλι προς τα εσάς. Θα είστε μέχρι τέλος του χρόνου στη θέση σας για να το διαχειριστείτε αυτό το θέμα, κύριε Ραπτόπουλε? Κύριε Σόκου,
ακούστηκαν πάρα πολλά τελευταία. Δεν ξέρω, για μένα κακώς δημιουργήθηκε όλη αυτή και ποιοι συνέβαλαν για να δημιουργηθεί μια αναστάτηση στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή συνεχίζω να είμαι, δεν έχω κάτι επίσημο εγώ προσωπικά από το Υπουργείο. Ο προϊστάμενός μου, ο κύριος Βεντούρης, μόλις τελείωσε η αδειά μου, μου είπε επιστρέφεις, γιατί δεν υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο. Εγώ είμαι εδώ, περιμένω και οτιδήποτε. Κάποιοι που αναλαμβάνουν να μας κρίνουν και να δουν αν θα συνεχίσουμε ή όχι. Εγώ είμαι στην υπηρεσία του Υπουργείου, του Υπουργού και των τοπικών που βέβαια παίρνουν τις αποφάσεις. Σας ρωτάω γιατί γίνεται, υπάρχει μια παραφιλολογία για τη θέση στην οποία κάθεστε, που είναι μια ηλεκτρική καρέκλα και δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να καθίσει, αλλά είναι, υπάρχει μια παραφιλολογία για αυτή την καρέκλα ακριβώς. Ακούμε ονόματα ένθεν και ένθεν και για την Αλεξανδρούπολη αλλά και για το Δημότυχο και αναρωτιέμαι αν έχει υπάρξει μια διαδικασία που σας έχουν ξαναζητήσει ίσως βιογραφικά, που βγήκανε, ας το πούμε, πάλι αυτές οι θέσεις στη διάθεση του οποιοδήποτε για να τη διεκδικήσει ή δεν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Κυρία Σόκου, γνωρίζω εγώ ότι όταν υποβάλαμε τα βιογραφικά υπήρχε μια προκήρυξη που έγραφε πολύ καθαρά και πολύ δημοκρατικά πώς θα γίνουν τα πράγματα. Θα αξιολογηθούν αυτοί που υποβάλλουν. Εμείς είμαστε ήδη αξιολογημένοι, δηλαδή το Υπουργείο έχει τα 3 χρόνια και τον κάθε διοικητή τι έχει κάνει και επομένως πιστεύαμε ότι επιτέλους θα μπει μια βαθμολογία και βεβαίως οι καλύτεροι και αυτοί που έχουν τα προσόντα να μπορέσουν να μπουν. Δυστυχώς έτσι βλέπω κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια και εμένα δεν μου αρέσουν το πώς γίνεται. Δεν έχω βέβαια κάτι συγκεκριμένο, μόνο πληροφορίες έχω και εγώ όπως και εσείς. Σαφώς όμως, εάν οι πληροφορίες αυτές ισχύουν, βεβαίως και δεν θα μου άρεσε. Υπάρχουν πολλοί άξιοι νέοι και πιο νεότεροι από μένα και βέβαια ο στόχος θα είναι κάθε φορά να υπάρχει ένας καλύτερος από τον Ραπτόπουλο και από οποιοδήποτε άλλο για να πάει μπροστά. Εγώ πιστεύω αυτοί που αναλαμβάνουν να επιλέξουν τους καλύτερους για να μπορέσει επιτέλους τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν, γιατί βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την περίοδο, κυρία Σόκου. Εσείς έχετε θέσει λοιπόν τον εαυτό σας στη διάθεση του Υπουργείου, οπότε μπορεί και να αξιολογηθείτε να ξαναμείνετε. Αυτό δεν λέτε? Θα θέλατε να αποποιηθείτε αυτή τη θέση κοινώς? Βεβαίως, έχω υποβάλει και εγώ το βιογραφικό. Μάλιστα. Μου. Ξεκάθαρο. Τα 3,5 χρόνια βεβαίως έχω, το Υπουργείο θα πρέπει να γνωρίζει, και όχι μόνο το Υπουργείο, αλλά πιστεύω και οι τοπικοί στέλνουν τα μηνύματά τους, οι βουλευτές, οι τοπικοί άρχοντες, ας το πούμε, στέλνουν τα μηνύματά τους. Βεβαίως γνωριζόμαστε όλοι, όλοι κρινόμαστε. Εδώ είναι και εγώ είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε έχει την ευθύνη να με κρίνει. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο το οποίο θεωρείται βασικό για να είσαι σε αυτή τη θέση? Όπως π.χ. δεν ξέρω, ρωτάω, να έχεις κάποια σχέση με το χώρο της υγείας, να έχεις κάποια σχέση με κάποιο ΑΕΗ, οικονομικό, διοικητικό ή οτιδήποτε, ή όποιος ήθελε μπορούσε να κάνει τα χαρτιά του? Κυρία Σοκού, όποιος σας ρωτάω, δηλαδή ένα... μπορεί κάποιος ο οποίος έχει ολοκληρώσει μία σχολή η οποία είναι άσχετη με το αντικείμενο, άσχετη με τα οικονομικά, άσχετο με το οτιδήποτε, να κάνει τα χαρτιά του για να διεκδικήσει μια τέτοια θέση, ή υπήρχε παλαιότερο τουλάχιστον και η λογική του να είναι από το χώρο της υγείας και να έχει δοκιμαστεί σε αυτόν? Όχι, κύριε Σοκού, η προκήρυξη δεν γράφει τέτοια πράγματα. Οποιοδήποτε έχει τελειώσει ένα ΑΕΗ, πανεπιστήμιο δηλαδή, μπορεί να υποβάλει το βιογραφικό του και θα μπορεί να πάρει τη θέση. Δυστυχώς θα έλεγα εγώ. Δυστυχώς θα έλεγα. Ότι θα πρέπει αυτός που θα αναλάβει τη διοίκηση ενός νοσοκομείου θα πρέπει να έχει μία εμπειρία στα οικονομικά, στη διοίκηση. Και να σας πω πάρα πολύ απλά, έζησα και εγώ διοικητές νοσοκομείων οι οποίοι μέχρι να καταλάβουν τι θα πει η ενεργή εφημερία μεικτή, η ετοιμότητος ή γιατί μία κλινική πρέπει να έχει 40 ή 50 εφημερίες, ενώ θυμάμαι έναν διοικητή που είμαι στο διοικητικό έλεγε μα είναι δυνατόν να μου λέτε ότι μια κλινική θέλει 40 εφημερίες όταν ο μήνας έχει 30 ή 31 μέρες. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς είναι να βγάλεις άκρη. Πολύ... Ναι. Βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχει μια γνώση της διοίκησης και πώς λειτουργεί ένα νοσοκομείο. Βεβαίως θα πρέπει να ξέρει ένας ποιος είναι ο επενδυτής Α, ποιος είναι ο Β κτλ.
Είναι ένα σπορ, ειδικά κυρία Σόκου, αυτή την περίοδο που έτσι, τα που εννοείται βεβαίως, ότι κρίνεστε σε καθημερινή βάση, οπότε αλχημίες δεν πετυχαίνουν. Το να έρθει κάποιος καινούριος και να χρειαστεί άλλα 5 χρόνια, δεν λέω για το δικό σας τη θέση, για οποιαδήποτε θέση λέω, για οποιοδήποτε νοσοκομείο και να χρειαστεί άλλα 5 χρόνια για να καταλάβει το τι γίνεται και μετά να ξαναλλαχτεί, αυτές βεβαίως οι λογικές και οι πρακτικές μας φέραν και εδώ πέρα που μας φέρανε τελικώς και ευελπιστώ να μην ξαναεφαρμοστούν. Κύριε Ραπτόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σόκου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.